Όπως κάθε χρόνο, την έναρξη της παρελάσεως των τμήματων ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμούπολης. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμούπολης ιδρύθηκε το 1869 και ήδη έχει συμπληρώσει 140 χρόνια λειτουργίας. Από τότε μέχρι και σήμερα, έχοντας διανύσει μια πολυκύματη διαδρομή, η Φιλαρμονική είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική ζωή του νησιού μας. Η συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε επίσημες εκδηλώσεις της πόλης, όπως παρελάσεις, θρησκευτικές πομπές, είναι πάντα ενεργή. Σήμερα η Φιλαρμονική φιλοξενεί στην πάντα της παιδιά άνω των 7 ετών και τους δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης μουσικών οργάνων. Στα πλαίσια των πλούσιων δραστηριοτήτων της, η Φιλαρμονική του Δήμου Ερμούπολης ανατακτά διαστήματα παρουσιάζει το έργο της στο κοινό του νησιού μέσα από συναυλίες και μουσικές παραστάσεις. Το πρώτο σας χειροκρότημα για τη μουσική του Δήμου Ερμούπολης, τη Φιλαρμονική του Δήμου Ερμούπολης. Και θύματα πολέμου. Η παρουσία των περήφανων μαχητών του 40 είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι που είπε ο ελληνικός λαός αυτούς που προσπάθησαν να τον υποδουλώσουν. Το ιδιαίτερο χειροκρότημά σας. Επιτυχημένες εμφανίσεις στο εξωτερικό σε εκδηλώσεις υψηλού κύρου.
συνοδεύονται από ζωντανή λαϊκή ορχήστρα παραδοσιακών μουσικών οργάνων που αποδίδει μέγνες και βάθος στα ελληνικά παραδοσιακά μας τραγούδια. Πιστός πρωταρχικούς σκοπούς αναβιώνει καθόλου τη διάρκεια του έτους τα τοπικά μας αίσθημα θυμίζοντας τους παλιούς και διδάσματα των νέων. Σήμερα παρελάνουν παιδιά 4 ετών, τα οποία φέρουν
τα σήμερα του σταθμού καθώς και την ελληνική σημαία, αποτείνοντας πόλο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Από το Σεβασμιότατο Πιμενάρχη μας κύριο Δωρόθεο Β, στο μαγευτικό περιβάλλον της Ιεράς Μονής της Αγίας Βαρβάρας στο Κίνη, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με άλλα καταρτισμένο προσωπικό, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη και την αγάπη γονιών και παιδιών. Τα γελαστά προσωπάκια τους διαδίδουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας μας, όπως ονειρεύτηκαν και για το οποίο αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι ήρωες του 1821. Η Εκκλησία μας, μητέρα και τροφός του γένους, συνεχίζει και σήμερα το έργο της και την αποστολή της, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Την 25η Μαρτίου 1821 στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στην Αχαΐα από τον παλαιό πατρό Γερμανό, ο οποίος σύνοσε τον Λάβαρο της Επανάστασης και ευλόγησε τους αρχηγούς της. Οι πόλεις που επαναστάτησαν πρώτες ήταν η Πάτρα, η Καλαμάτα και η Τρίπολη.
Η ημερομηνία της Επανάστασης δεν ήταν τυχαία. Την 25η Μαρτίου επίσης γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Νεοτόκου. Η χριστιανική θρησκεία πάντα έπαιζε μεγάλο ρόλο στην ζωή των Ελλήνων. Η πίστη στο Θεό ήταν ένας από τους λόγους που κράτησε το ελληνικό πνεύμα ατούλωτο. Η Επανάσταση ξεκίνησε τη μέρα του Ευαγγελισμού με την ελπίδα ότι η Παναγία θα τους βοηθούσε στον αγώνα για την ελευθερία και θα τους προστάτευε. Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης.
μια πολύ σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα. Υπήρξε έλλειψη ελευθερίας σχεδόν σε κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής. Δεν υπήρχε δυνατότητα παροχής παιδείας ή θρησκευτική ελευθερία. Όλα ήταν ελάχιστα. Οι άνθρωποι έπρεπε να πληρώνουν φόρους και να ζουν κατά ψυχιά ενός καταπιεστικού δυνάστη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, αυτό που οι Οθωμανοί δεν κατάφεραν να υποτάξουν ήταν το ελληνικό πνεύμα. Thank you.
την Οθωμανική απειλή, οι Έλληνες ιερείς προσπάθησαν να παρέχουν βασική εκπαίδευση σε κρυφά σχολεία. Οι Έλληνες δεν ξέχασαν ποτέ το παρελθόν και τους προγόντους τους, γιατί τα αρχαία μνημεία ήταν πάντα δίπλα τους και αν τους υπενθυμίζουν την ιστορική κληρονομιά τους.
σημαντικό λύκειο που καλείται να συνεχίσει το παρελθόν της σχολής μηχανικών. Να ζωντανέψει την παράδοση της Σύρου στον αρχιδιακό τομέα και να δώσει στους αποφύτους του την εκπαίδευση που θα γίνει εφόσον για επαγγελματική σταδιοδρομία στη θάλασσα και στη στεριά. Από φέτος λειτουργεί και ειδικότητα βοηθών των συλλεκτών. Πανελλήνιες διακρίσεις. Τα νέα αυτά παιδιά είναι άξιες συνεχιστές στην ιστορία του ομίλου με την ομάδα για το σφαίρι να μας κάνει περήφανος αφού αγωνίζεται στην Α2 εθνική κατηγορία. Η παρέλαση κλείνει το χτύπημα της αισθιοπλοείας που έχει καταφέρει να κάνει γνωστό τον ναυτικό ομίλο σε όλο τον κόσμο με αθλητές όπως ο Αντώνης Μπουγιούρης που κατέκτησε πρώτες θέσεις σε διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 και του 2004. Οι σημερινοί ισιοπλόοι νέοι αθλητές που αγαπούν τη θάλασσα συνεχίζουν νάψια και υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον για το τμήμα της ισιοπλοείας. Ο ναυτικός όμιλος Σύρου συνεχίζει περήφανα την πορεία του για την ανάπτυξη του καταπληκτισμού με τα νέα του τμήματα. Αυτό της ανοιχτής θάλασσας, όπου οι αθλητές κάθε χρόνο βρίσκονται στις πλούτος θέσεις πανελίου πρωταθλήματος και οι αθλητές υποβρύχιας δραστηριότητας θαρρώντας συνεχώς κύπελα στις πανελλήνιες του οργανώσεως. Ναυτικός, οικολογικός, πολιτιστικός όμιλος Κινδύου. Ιδρύθηκε το 1980 και σκοπός του ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών αλλά και με κάθε μέσο ανάπτυξης της αγάπης προς τη θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος, του αθλητισμού και του πολιτισμού μας. Με στόχο την χρόνηση του φύλαθρου πνεύματος και του εφαγωτίζεστε, στον όμιλο λειτουργούν τμήματα αρχαρίων μικρής μεγάλης πισίνας, τμήματα αγωνιστικής και προαγωνιστικής. Αυτόνομη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους και λειτουργεί εξωσχολικά. Σήμερα έχει περίπου 10 εκατομμύρια μέλη σε 140 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα έχει πολλές χιλιάδες μέλη σε 160 πόλη και χωριά της πατρίδας που αγωνίζονται να γεφυρώσουν τον κόσμο για να μην μείνουν οι χαρές της ζωής στη μία μόνο όχθη. Σκοπός του οδηγισμού είναι να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και των νέων με παιδαγωγικά, σύγχρονα και ευχάριστα προγράμματα που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους έτσι ώστε να εξελιχθούν σε άτομα ελεύθερα, υπεύθυνα, ευτυχισμένα και ικανά να γίνουν χωρίς ανάπτυξης και δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων αποτελεί τη μεγαλύτερη εξωσχολική κίνηση νέων στην πατρίδα μας. Είναι πρωτοπόρο σε όλες τις εθνικές προσπάθειες εθελοντισμού και χαρακτηρίζεται από μια σημαντική στροφή προς την εξωστρέφεια και την έντονη συμμετοχή του στο κοινωνικό κίνημα.
Ο Σο Μαρίνο Προσκόπο γιορτάζει φέτος τη σημαντικότερη επέτειό του. Γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής, 100 χρόνια προσφοράς, 100 χρόνια περιπέτειας και 100 χρόνια ιστορίας παιδιών, εφήβων και νέων ανθρώπων που διαπλάθοντας το χαρακτήρα τους μέσα από αυτή την ιδιότυπη παιδαγωγική μέθοδο έζησαν και συνεχίζουν να ζουν προσκοπικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, προσφέροντας το καλύτερο εαυτό τους, ώστε να αφήσουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν και να προφέρουν στους ανθρώπους μας χαρά και ευτυχία. Εισήρων το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λειτουργεί σε δύο διαφορετικά προσκοπικά συστήματα. Ένα με έδρα την πλατεία Μιαούλη και ένα με έδρα το προσκοπικό κέντρο προσκόπων στο Φίνικα και γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω. Σας υπενθυμίσουμε ότι τελειώντας η παρέλαση, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου γιορτάζοντας την επέτειο των 95 χρόνων του, θα δούμε τις χορευτικές του ομάδες να παρουσιάζουν στην πλατεία ένα πρόγραμμα εθνικών χορών. Και μην ξεχάσουμε επίσης το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων ώρα 7. Από το Λύκειο Ελληνίδων επίσης πάλι η επίκαιρη εκδήλωση με ομιλητή των Σεβασμιότατων Μητροπολίτη Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου κ. Θεοδωρόφυρο Β' και θέμα η συμβολή της Εκκλησίας και του Κλήρου στον αγώνα της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις ώρα 7 το Θέατρο Απόλλων, είσοδος ελεύθερη.